Δουλεύουν και πολλά πράγματα όσον αφορά το πώς σκέφτομαι, το πώς αντιμετωπίζω καταστάσεις, το πώς μαθαίνω να συνεργάζομαι και πράγματα που θα σας βοηθήσουν και στο σχολείο και στη μετέπειτα μεταξέλιξη σας. Είναι ένα άθλημα λοιπόν το οποίο ουσιαστικά βοηθάει ένα παιδί που θα ασχοληθεί μαζί του σε πάρα πολλά πράγματα εκτός από το να μαθαίνει να βάζει την μπάλα στο παλάτι. Λοιπόν, θα κάνουμε τις ηλικίες μας, θα δούμε τώρα πώς θα πάνε τα κουπάκια, θα δούμε τις ώρες που έχουμε και σίγουρα πριν να φύγετε θα έχετε πάρει και το πρόγραμμα για να ξέρετε πότε θα έρχεστε, πότε θα δουλεύουμε και πότε θα κάνουμε. Ποια είναι η πιο μεγάλη ηλικία που έχουμε εδώ και ποια είναι η πιο μικρή? 2003. 2003. Ωραία. Η μικρότερη. Πες το. Βοηθείς. Έτος γενέσεως. 2011. Άρα έχω 3 ως το 11. Ωραία. Οπότε. Έχει 12. Έχει και 12, δεν θα πάρω μαζί. Λοιπόν, τριάρια, αν έχει τεσσάρια, θέλω να πάμε στα μπλε. Πάντα είναι το σχολείο. Θα προσπαθήσουμε λίγο να βολέψουμε τις ώρες αναλόγως τα γκρουπ που θα βγουν και τη διαθεσιμότητα των γηπέδων. Αλλά αυτό το οποίο έλεγα πάντα, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά παιδιά από τα χέρια μου, είναι ότι αν θέλει το παιδί να κάνει κάτι, θα βρει χρόνο να το κάνει. Και για να το κάνει αυτό, θα πρέπει αυτό το κάτι να τον αρέσει και να τον γεμίσει. Ο αθλητισμός και κατ' επέκταση το μπάσκετμπολ που εμείς ας πούμε ασχολούμαστε δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που όσοι έχουν πιο μεγάλα παιδιά πιθανόν να το έχουν καταλάβει. Τραβάει το παιδί από κάποιες άλλες δραστηριότητες, από κάποια άλλα ενδιαφέροντα και το κάνει focus κάπου όπου είναι αγνή ενασχόληση. Γιατί αυτή τη στιγμή εδώ ή σε όποιες ακαδημίες σε αυτές τις ηλικίες δεν μπαίνει το χρηματικό, δεν μπαίνει το μανατζερικό, οπότε τα παιδιά κάνουν focus στο μπάσκετμπολ. Από εκεί και πέρα, η εξέλιξη έρχεται. Τίποτα δεν είναι το ίδιο, όλοι είναι διαφορετικοί. Ο καθένας έχει τη δικιά του προσωπικότητα. Προσπαθεί εδώ μέσα, παίρνει αυτά που τον γεμίζουν και φυσικά εξελίσσεται ο καθένας κάπως διαφορετικά μέσα στο διάστημα στο οποίο αφιερώνει, όπου θα δούμε και την εξέλιξη του καθενός. Το πρώτο ζητούμενο όμως είναι να αγαπάει αυτό που κάνει, να θέλει να το κάνει. Αν θέλει το παιδί, θα βρει ο παπάς ή η μητέρα χρόνο να το φέρει. Δηλαδή, δεν υπάρχει ούτε να το ανοίγει. Να το κάνει
να ευχαριστιέται και από εκεί και πέρα μαζί με τα μαθήματά του να περνάει κάποια χρόνια τα οποία θα τον τραβάνε από κάτι άλλο. Αυτή είναι η δικιά μου φιλοσοφία. Εδώ θα δουλεύουμε 100% μπάσκετ, εκμάθηση των βασικών, τι χρειάζεται ένας αθλητής για να μείνει σε ένα γήπεδο του μπάσκετ. Είναι απλά πράγματα. Το μπάσκετ μπορεί να είναι ένα άθλημα το οποίο επαναλαμβάνονται συνέχεια τα ίδια πράγματα. Η μπάλα μπαίνει με 2-3 τρόπους στο καλάθι, είτε με σούτ, είτε με πάσιμο, είτε με τέτοια. Αυτά είναι τεχνικά. Η επανάληψη των ιδίων, κάτι το οποίο τώρα δεν το γνωρίζω, όταν συνέχεια το κάνω, το κάνω, το κάνω, κάποια στιγμή το κάνω κτήμα μου. Και μετά θα μου βγαίνει φυσικά, natural. Όπως δεν χρειάζεται να σκεφτώ για να βάλω το χέρι μου στην τσέπη, έτσι είναι και οι κινήσεις στο μπάσκετ. Για να φτάσει όμως αυτό το πράγμα να γίνει, θα πρέπει να γίνει επανάληψη, επανάληψη, επανάληψη. Πρέπει να μπει εδώ πέρα και να το βγαίνουμε αυτοματοποιημένα. Είπα και στα παιδιά προηγουμένως ότι θα πάρουν πάρα πολλά εφόδια ανεξαρτήτως την αθλητική εξέλιξη όσον αφορά τη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Για τον απλούστατο λόγο, γιατί θα μάθουν να κάνουν συνεργασίες, να βασίζεται το ένα στον άλλον. Είναι τελείως διαφορετικό το άθλημα το ομαδικό με το άθλημα το ατομικό. Στο άθλημα το ατομικό μαθαίνω να λειτουργώ και να σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Στο άθλημα το ομαδικό χρειάζομαι και το συμπαίκτη μου. Χρειάζομαι να βασίζομαι σε κάποιον, να καλύψω κάποιον, να με βοηθήσει κάποιος και να βοηθήσω εγώ. Άρα όλα αυτά στη ζωή, όταν θα βγει κάποιος να αντιμετωπίσει ορισμένα πράγματα, τον δυναμώνουν και έχει πάρει πράγματα τα οποία δεν τα φαντάζεται ότι μπορούσε να τα πάρει. Αν δούμε δύο φίλους μας, που ένας έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό και ένας δεν έχει ασχοληθεί καθόλου, ποτέ, είναι εύκολο να καταλάβουμε τις διαφορές. Πώς λειτουργεί ο ένας σαν χαρακτήρας και πώς λειτουργεί ο άλλος. Αυτό ακριβώς είναι κάτι το οποίο μας το δίνει ο αθλητισμός. Εμείς είμαστε άνθρωποι του μπάσκετ, μιλάμε για το μπάσκετ. Το ίδιο μπορεί να πει το βόλεϊ, μπορεί να πει άλλο ομαδικό άθλημα. Σε ατομικό άθλημα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ό,τι χρειαστείτε θα είναι στη διάθεσή σας. Θα κάνουμε τα group και θα ξεκινήσουμε το δυνατότερο, συντομότερο σχέση με τις ώρες που έχει το γήπεδο και με τις ώρες που θα είναι διαθέσιμα τα παιδιά. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον, παιδί αυτών την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νικαία Υγιή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αναγία Θεοτό και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρηση των δεσμάτων ημών αίτησε εντοψάνιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Δουλέψτε το Κύριο εν φόβο και αγκαλιάστε τον τρόμο. Δράξαστε παιδείες μου προς τη διόργηση εις Κύριος. Καθολικής επιστολής Ιακώβ το ανάγνωσμα πρόσχομεν, σοφία πρόσχομεν. Αδερφή της σοφός και επιστήμων εν ημίν δείξα του της καλής ανατροπής τα έργα αυτού εν πραγή της σοφίας. Ιδέα ζήλων πικρών έχετε και ηλίθεια εν την καρδία ημών μη κατακαυχάστη και ψεύδισε κατά της αληθείας. Βγάζει την αυτή σοφία άνωθεν κατερχομένη αλεπίγιος ψυχική δαιμονιώτης. Όπου γάρος ήλος και ηλίθεια και εγκαταστασία και πάμ φαύλων πράγμα. Ιδέα άνωθεν σοφία πρώτον με αναγνημιαστή έπειτα ειρηνική επίοικης επίθυση με στιερέους και καρπών αγαθών αδιάκριτος και ενυπόκριτος. Επόσδεται και λίγο σύνη σε ειρήνη, σπήρε τη ποιού συνειρήνη. Σοφία όρθια, ακούσαμε το Αγίο Ευαγγελίο, ειρήνη πάση. Έκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν το καιρό εκείνο. Επορεύονται οι γονείς του Ιησού, κατέτουσε Ιεροσολύμ και ερωτή του Πάσχα. Τότε έγινε το έτον 12 να βάντων αυτών εις Ιεροσόλυμ, κατέθεσε αυτής. Και τελειωσάντων τα ημέρα, έτο υποστρέφει να του υπέμεινε Ιησού, ο Πέσαι, Ιεροσολύμ και ο Κέρνο, Ιωσήφ και η μήτρα αυτού. Νομίσαντε δε αυτόν τη συνοδεία είναι ή των ημέρα οδών και ανέζει τον αυτόν τη συγγενέση και τη γνωστή. Και μη ευρώντε αυτόν υπέστρεψαν τη Ιερουσαλήμ ζητούντε αυτόν. Και γίνεται με τη μέρα τρει έβρων αυτόν είναι το ιερό κάθε ζώο μέσα των διδασκάλων. Και ακούοντα αυτόν και επερωτώντα αυτού. Εξίστεν το δε πάντε ή ακούοντε αυτό επί τη συνέση και τη αποκρίση αυτού.
Και ειδώντας αυτόν εξεπλάγησαν και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε: «Τέκνον τι επίσης σας ημινούτος, ειδού ο πατήρ σου κακό δυνόμην εζητούμενσε», και είπε προς αυτούς: «Τι ότι εζητείτε με, ουκ είδετε ότι εν του πατρός μου τι είναι με». Και αυτοί ου συνήκαν το ρήμα, ελάλησεν αυτοίς, κατέβη μετ' αυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ, και είναι υποτασσόμενος αυτοίς, και η μήτηρα αυτού διατηρεί πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτοίς. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάρητη, παρά Θεό και ανθρώπης. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, και της άλλου θενήνης σωτηρίας των ψυχανημών του Κυρίου δεηθώμεν, και της ειρήνης ημένος κόσμος, σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και στον πάντων ενώσεις του Κυρίου δεηθώμεν, και του Πατρός και Επισκόπου Μόν Τιμοθέου, του Τιμή Περισσοδίου σε Χριστό, διακονίας παντός του Κύριου και του Λόγου του Κυρίου δεηθώμεν, πέρα του Αγία Στήνα το είδωρ του, τη δυνάμει και ενεργία και εμπληκτή στο Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν, τη σχολή ταύτη διδασκόμενη και διδασκόμενη και πάντων των συντελούντων στην κατά Θεών επίδοση της σχολής του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούσουσον ελεήσου Κυρία φύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάρητη, Παναγία Σαχράνου, υπερελογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκτου, υπερθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα, τι πρέπει σε πασά δόξα τιμή και προσκυνήσει στο Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα, την και αίκη στους αιώνας των αιώνων, ειρήνη πάσης κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν, Κύριον Κύριο τόσο και επάξον ημών, το ενιόρ δάνει με ψηνή καταδεξάμενος και γεια σας τα είδατε και ευλόγησον πάντα σημάς δι της κλήσης το αυτό φιένωση με δουλειάς πρόσχημα, καταξίωσον επί της δημή μας, ο αγιασμός σου διέτης του ίδρυτος του το μεταλείψεώς του κεραμισμού και για να έστω ειρήνη κυρίες υγεία ψυχιστή και σώματος, σιγάρι ο αγιασμός των ψυχών και των σώματων ημών και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να αναπέμπωμεν στην ώρα άκουσου Πατή και το Παναγίου και καθόκης μεσοπνεύεται νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Κύριο δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε Θεός ημών, φως εικόνα πρόσιτον επί της σοφίας και της γνώσης ο Σολομώντας σοφία διδάξας και δι' της επιχτήρης του Παναγίου σου Πνεύματος, τους αλλήλεις κηρυκάς του Ευαγγελίου, διδασκάλους και αποστόλους αναδείξας. Συ, Κύριο, υπόν εξυπώτης όμως, λάμψε, λάμψε της καρδίας των εντάπτων διδασκόμενων και διδασκομένων την επίγνωση αληθείας και το φως το ίδιο, το σοφής πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, ότι φωγότησον τους οφθαλμούς των ψυχών αυτών εις το ιδένε αυτούς και επίγνει το θέλημά σου. Υιούς φωτός ανάδειξον αυτούς ελπαντή έργο δεθώ, καρποφορούντα και αυξανωμένο δια τη άνθρωπη σοφία πρεσβή Παναχράντου και Παναμόμου Αγία σου Μητρό και πάντω σου τον Αγίο να μην σώσουν κυρίε των λαών και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα σε ευσεβέ και τεναντίον το ρούμενο και το σον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε. Μα σώσουν κυρίε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα σε ευσεβέ και τεναντίον το ρούμενο και το σον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα σε ευσεβές κατεναντίον δωρούμενος και το σον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Του σον δωρεών αξίου σημασίσου θέατα και πατέρα, παρολόσα τα ποιμελήματα ημών και παρέχουσα οι άματα, τους εμπλείς την αρμάνωση και την ευλογία σου άκαλτε. Δόξα σε Θεός όσοι επίσημον δόξα σε. Ερευνή θαυμαστό του τόσο ηλικινό του Σιμών, πριν παρακάνω και παναμόμα Αγία από τη Μητρό, των Αγίων Ελδόξων, με του Αποστόλου, του Κορμαρτίνου, του Ζήκου, του Φόρου, του Μόση, Αγία Ελδόξου, του Παναμάρτυρου, άρα σχεδί σε εκφορπολίου και προστάτη ημών των Αγίων και δικαιών του Πατώρων, του Αγίου και Άνη και πάντω των Αγίων, ελεήσει εξ ουσία μα ω φιλάνθρωπο και ελεήμαντο, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Χριστέ ο Θεό, ελεήσει εξ ουσία μα. Αμήν. Καλή χρονιά να έχετε και καλέ επιτυχίε. Καλή χρονιά.